Παναγιώτης Λιαδέλης. Καλησπέρα Παναγιώτη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από το Βόλο, καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Τι κάνει η πόλη που πρώτον, μας πρώτον Παναγιώτη, πότε είμαστε καλεσμένοι στο Βόλο? Ναι φίλε, αυτό σκεφτόμασταν. Όποτε θέλετε, ξέρεις, ειδικά εσύ, όποτε γουστάρεις. Το προγραμματίζαμε τώρα. Τώρα τα βάλαμε λίγο, κάτω. Τα βάλαμε κάτω και λέμε όχι, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν γίνεται. Το επόμενο, είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Το μεθεπόμενο να μας περιμένεις. Θα σας περιμένω, εννοείται αυτό, εννοείται. Θα βγάλεις το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Είναι ήδη βγαλμένο. Μη στεναχωριέσαι. Γιατί κάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο δουλεύω, πολλή δουλειά. Mm. Πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια Αθήνα, Βόλο, Βόλο, Αθήνα και συνακόμη έχω ρίξει τα μούτρα μου στη δουλειά. Τώρα με τι ασχολείσαι ακριβώς? Να υποθέσω ότι δεν έγινες προπονητής. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Κοιτάξω, απέχω από τον μπάσκετ. Μόλις τελείωσα, απέχω εντελώς μετά από τον μπάσκετ. Καμία σχέση. Ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα. Έχω μια εταιρεία με φωτοβολταϊκά. Με ένα πάρκο μεγάλο. Έχω δύο μεγάλα κλαμπ στο Βόλο. Από αυτά που αρέσουν στο Γιαννούλη, δηλαδή. Με... Λέτε, για αυτά σας λέω. Αυτά που είναι, στη μέση είναι, μετά είναι βάζουμε ελληνικά λίγο πάνω και γίνεται μακελιό, ε. Είναι ήδη το πρόγραμμα καλμένο. Έτσι, ωραία, έτσι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Υπολόγισε σε 10 μέρες τώρα πόσο είναι. Όχι, σας περιμένω, σας περιμένω. Και έχω και μια εταιρεία καθαρισμών δημοσίων κτηρίων που έχω τα hot spot εδώ Βόλου και Λάρισα, τον καθαρισμό και την τροποδοσία. Δηλαδή βγάζεις άκρη με τον πρόεδρο και τον δήμαρχο. Τον πρόεδρο δήμαρχο, βγάζεις άκρη με τον πρόεδρο δήμαρχο Βόλου? Εντάξει, βγάζω, βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Είναι το αθλητισμού, δεν ξέρει αυτός. Δηλαδή μιλάνε την ίδια γλώσσα. Το ξέρει, αχιλέας, θεός δε φίλε. Τέλος πάντων. Με μπάσκετ τώρα δεν ασχολείσαι καθόλου, δεν παρακολουθείς καν. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Όχι, δεν παρακολουθώ καν. Σας ψάχνω γι' αυτό. Στο ποδόσφαιρο, παραδείγματος χάρη, έτσι είναι ο Παντελής ο καφές. Το μόνο που παρακολουθώ. Μόνο που χαίρομαι πραγματικά είναι όταν μαζευόμαστε με την Εθνική και πηγαίνουμε και παίζουμε τους αγώνες της Εθνική Παλεμάχων και παίζουμε αγώνες του Συναντώ, παλιούς μου φίλους. Το χαιρόμαστε, το γουστάρουμε και περνάω πολύ όμορφα. Μας ρίχνει κανένα μπινιλίκι ο Ξανθός εκεί έτσι για να... Καλά, εντάξει, μας ρίχνει και αυτό. Δεν καταλαβαίνει. Έλεγε προχθές τον Παναγιώτη, τον Λιαδέλη. Είμαστε παιδάκια ακόμη και μπορούμε να τρέξουμε. Τράβα πίεσέ του λέει και κόψω τη δεξιά μεριά. Μα με τον αστυνομικό, ρε. Αφού το έχει το κουσούρι, ρε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν αλλάζει. Άρα να σου πω τώρα και την αλήθεια. Δεν παρακολουθώ καθόλου μπάσκετ γιατί στεναχωριέμαι. Γι' αυτό. Άκου εδώ πάνω, τώρα εδώ πέρα λέγαμε πριν ξεκινήσουμε ότι εδώ μιλάγαμε έναν συνάδελφό μου που δουλεύει στο ραδιόφωνο. Ότι έχεις κάνει ένα παιχνίδι, λέει, που έχεις πάσει τα κόντερ στην Ευρωλίγκα. Και ότι στόσπασε ο Καλάθης τώρα στην... Και στόσπασε ο Καλάθης τώρα, λέει, προχθές. Στο Τέντεξ. Με τη Βερόνα. Με τη Βερόνα. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε Ευρωλίγκα με τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Με συμπαίκτη Γιάννη Γιαννούλη. Δίδυμο. Δίδυμο, ξέρεις ότι ο Παναγιώτης ερχόταν από τη δεξιά μεριά. Για να είμαστε από την ίδια μεριά. Για να είμαστε πάντα μαζί. Έτσι. Αλλά τι παίκτες υπήρχαν τότε? Εντάξει. Και τι υπάρχουν τώρα? Εντάξει. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Όλα καλά. Εσείς τώρα κάτι προλάβατε τα 24 δευτερόλεπτα. Τα προλάβατε. Ναι. Και τα 30 προλάβαμε. Αυτό λέω. Και ρε, τη μία σημεία προλάβαμε πάνω. Τα 30 τα θυμάμαι. Ωραία. Τα 30 και μετά τα 24. Ναι, ναι. Αυτό δεν σας άλλαξε πολύ τον τρόπο παιχνιδιού? Εντάξει, έγινε πιο γρήγορος, μωρέ. Σιγά, μωρέ, που έγινε πιο γρήγορο. Απλώς δύο screen λιγότερα είναι. Ναι, καλύτερα για τους ψηλούς είναι τελικά. Πω πω, τι χρόνια αυτά, ωραία όμως. Ωραία. Πέρασες καλά δηλαδή με τον Γιαννούλη δίπλα σου? Δηλαδή τι ξεχωριστό έχει ο Γιαννούλης που μου λέει δεν ακόμα? Δεν είναι, το Γιάννη, ήμασταν μαζί και από τις εθνικές, δεν είναι, δηλαδή όχι μόνο στον ΠΑΟ, και από τις εθνικές ήμασταν μαζί. Στη Χαλκίδα και τι τους κάναμε όλη την Ευρώπη, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, ευρωπαϊκό που πήραμε. Με κικίλια αρχηγό, άκου εδώ. Με κικίλια αρχηγό. Έχουμε ναι. πάρει το χρυσό και πήρε το κύπελο. Και έχει ανέβει στο, πώς το λένε αυτό, στο πόντιουμ, πώς το λένε αυτό. Και θυμάσαι πάνω που ήταν κανένα πεντάλεπτο απάνω, το, μόνος του, δεν μας φώναζε εμάς. Δεν μας έλεγε, γιατί κι εσείς, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
Μόνος του, φαίνονταν από τότε θα γίνει πολιτικός, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι. Μελαδέλη, πρώτο σκόρ, MVP, όλα παιχτούμπα. Και Κίλιας πήρε εκεί τη φωτογραφία, τώρα τη δείχνει. Θα την έχει στο γραφείο του, θα μπαίνει άλλη από το πουθενά που ψάχνει την ψήφο, θα βλέπει εκεί πέρα το Κύπρο, θα λέει καλό παλικάρι αυτό. Έτσι ψάρωσε και οι μπαλατσινούλες. Έτσι ψάρωσε και ο κολλητός του Ζαχωράκης, έτσι βγήκε. Ο ευρωβουλευτής. Έλα, μωρέ, εντάξει. Παναγιώτη, για πες μου τώρα, πες μου τη ζωή σου με Γιαννούλη συμπαίκτη και τη ζωή σου με Γιαννούλη αντίπαλο. Για τον έπαιξε και αντίπαλο με τον Άρη, εντάξει. Εντάξει, με συμπαίκτη ήταν πάρα πολύ καλά. Καταρχήν τον εμπιστευόσουν, ήξερες τι θα γίνει. Είχε εμπιστοσύνη απέναντί του. Και εσύ ακόμη ήταν και πολύ δυνατό παιδί. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Από εκεί και πέρα σαν αντίπαλο δεν ήθελες να περάσεις από δίπλα του. Ήτανε... Μπούλινγκ. Οι αγωνιές βγαίνανε η μία πίσω από την άλλη. Εντάξει. Αλλά πάντα με ήθος. Παιδί με ήθος, παιδί να καθίσει να μιλήσει, καμία σχέση. Εντάξει. Ξέρεις ότι τον καλέσατε τον να μιλήσει για κατά του μπούλινγκ στα νέα παιδιά. Γελάς ρε. Όλοι γελάνε. Πάνω το γυρίσω λίγο και γελάς και σύρω πάνω. Δεν το ρωτάς τα καινούργια. Τα νέα παιδιά μου έρχονταν τι τα έκανε. Το έχω πει σε 10 άτομα μέχρι τώρα. Η πρώτη αντίδραση ήταν σαν τη δική σου, να ξέρεις. Αμάν. Μετρώτε, μετρώτε. Αμάν. Τι να πούμε. Δεν ξέρω. Είπες πριν ότι δεν θέλεις γιατί στεναχωριέσαι να βλέπεις μπάσκετ. Στεναχωριέσαι γιατί θεωρείς ότι έχει πέσει το επίπεδο ή στεναχωριέσαι επειδή δεν συμμετέχεις. Όχι, στεναχωριέμαι γιατί δεν συμμετέχω. Γιατί καλώς εμένα ήταν όλη η ζωή μου το μπάσκετ. Και ξαφνικά εκεί που σταμάτησα το μπάσκετ, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πόσο χρόνο σταμάτησες, Μαγιώτη, ήσουν 35. 34. Mm. Καλά ήταν τον πρώτο καιρό που ξεκουραστήκαμε, αλλά μετά δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε πως σταμάτησε αυτό όλο το θέμα. Δύσκολο πράγμα, φίλε. Πρέπει να το δουλέψεις πολύ μέσα σου, πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος και πέρα από όλα αυτά που μιλάμε, πρέπει να είσαι και τακτοποιημένος στη ζωή σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν τελειώνεις την καριέρα σου και δεν έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί βγαίνεις έξω στην κοινωνία και δεν ξέρεις τίποτα. Το μόνο που ξέρεις είναι το μπάσκετ και αυτό έχει σταματήσει. Και αναγκάζεσαι από την αρχή ξανά να το ψάξεις. Γι' αυτό πολλοί πηγαίνουν στην εύκολη λύση, αν να γίνω προπονητής, αν να γίνω, ξέρω εγώ... Ναι, και πολλές φορές κάνουν και λάθη. Δεν είναι εύκολη λύση, είναι πολύ δύσκολη λύση αυτή. Απλά πηγαίνεις αυτή τη... γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ εγώ, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι παίκτης με το τελείως διαφορετικό να είσαι προπονητής, εν τέλει. Στο ποδόσφαιρο, εγώ αυτό που συναντώ χρόνια, είναι ο παίκτης που γνωρίζω σαν παίκτης. Ναι. Όταν γίνει προπονητής, να βρίζει τους παίκτες. Δηλαδή, δεν έχω συναντήσει ούτε ένα. Ναι, πες Παναγιώτη. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό νομίζω είναι γιατί είναι αυστηνόφοβος. Ναι. Νομίζω εγώ. Γιατί ένας δυνατός προπονητής ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και στην ήττα και στην επιτυχία. Δεν είναι. Καλά, έτσι είναι, ναι. Εντάξει, το βρίζει τους παίκτες. Δεν το εννοώ ότι τους βρίζει με κακία. Ούτε δημοσίως. Ούτε δημοσίως. Αλλά τους κράζει, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως πειραζόμαστε εγώ με τον Γιαννούλη τώρα στον αέρα, ξέρεις, πέφτει κράξιμο. Ότι εσείς οι παίκτες έτσι λες και αυτός ήταν οικοδόμος πριν, ξέρω εγώ, 5 χρόνια. Εντάξει, είναι ανάλογα στον προπονητή μου, ρε. Αλλά εντάξει, πάνω κάτω, γιατί να σου πω λίγο κάτι. Όταν είσαι παίκτης, έχεις να κάνεις μόνο με τον εαυτό σου. Πώς θα γίνεις καλύτερος εσύ, πώς να είσαι μέσα στην ομάδα, πώς να είσαι στο σύνολο. Όταν γίνεσαι προπονητής, έχεις εσύ να τους οργανώσεις 10 πράγματα, 12 αθλητές, να έχεις τη διοίκηση από πάνω σου, να έχεις τον κόσμο, να έχεις τους δημοσιογράφους.
Έτσι δεν είναι. Δύσκολο. Δύσκολο πολύ. Είναι δύσκολο το έργο. Δύσκολη και μην ξεχνάς τώρα, οι σημερινοί προπονητές δεν έχουν και τα κατάλληλα εφόδια για να δείξουν το έργο τους. Δηλαδή τι εννοώ, έτσι. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι σχεδόν οι περισσότερες ομάδες απλήρωτες. Mm-hmm. Οι παίχτες είναι απλήρωτοι. Πώς ο άλλος να ζητήσει και να πάρει το 100% από έναν παίχτη? Αυτό μόνο που είπες για τα συμβόλαια, γιατί μιλάς για τα ελληνικά δεδομένα, εννοείται. Ναι, για τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε. Όταν έχει πέσει το επίπεδο των παίχτων, πας να βγάλεις λαγούς από τα καπέλα όλη την ώρα. Μπράξτε, τι γίνεται, όλοι προτιμάνε τους ξένους. Τους φτηνούς ξένους με 1000 δολάρια και 1500 δολάρια το μήνα. Γιατί μιλάμε για τέτοια νούμερα. Ξέρω. Τόσο μικρά νούμερα. Και εσύ, άμα σου λέγανε ότι θα παίξει με ένα χιλιάρικο το μήνα, θα του έδινε καλό ένα εγώ. Δύο συνδικίες. Ναι. Θα του έδινε άλλο ένα εγώ. Παναγιώτη, άκου να δει λίγο τώρα. Πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω να οργανωθούμε. Καφέ έχει? Καφέ δεν έχω. Είχε παλιά. Είχε καφέ. Για να οργανώσουμε, ρε φίλε, το μετασούρα πρόγραμμα. Κατάλαβε. Είναι όλο έτοιμο το πρόγραμμα. Μην στεναχωριέσαι αυτό. Σπίτι σε μας κιόλας, μην μας διώξεις 5 ώρα το πρωί. Έχει τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα σου. Θα μας σπιτώσεις, μην μας πεις που φύγει 5 ώρα. Δεν πάμε, ρε. Εμείς στη Θεσσαλή μιλάμε αλλιώς, ρε. Το σπίτι σε μας σημαίνει να μας βάλει κάπου να... Και σπίτι έχουμε εδώ και σπίτια έχουμε, ό,τι θέλεις. Ναι, ρε, λέω δωμάτα εσύ. Παναγιώτη, άρχισε να ετοιμάζεις τις... Πες και τον Αχιλλέα, κατεβαίνει ο Κόλκας, πες του. Ωραία, την Προεδράρα. Α, κολλητός σου κι αυτός. Αδερφός μου, ρε φίλε. Αφού τη γύρισε. Τη γύρισε, μαζί μας είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Παοξάκι κι αυτός. Άλλωστο Παοξάκι. Και ξέρεις, την ομάδα την καινούργια την πηγαίνει φουλ για Β' Εθνική. Θα ανέβει, ναι. Θέλουν, δεν θέλουν. Θέλουν, δεν θέλουν. Τους ενημερώνει, δεν τους ρωτάει. Δεν είναι ο Μπέος σε αυτά. Εδώ Ζαμάνης βγαίνει η Ευρώπη που είναι, ήταν το δεξί χέρι του Μπέου. Δηλαδή το κανονικό το χέρι δεν θα ανέβει από τη Β'. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε, φίλε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν στην παρέα σας και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Θα τα πούμε από και κοντά. Από κοντά σίγουρα. Από κοντά. Από κοντά. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες είμαστε εκεί. Okay. Να είσαι καλά. Γεια σου πάνω μου. Γεια σου Παναγιώτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παιχτούρα μου. Αγόρι μου, φιλιά. Γεια.